Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη? Πλέον <laughs> είμαι καλά. <laughs> πλέον? ναι, 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 ναι. Γιατί εννοείσαι τώρα, γιατί τώρα που πέρασε το, το πρωί. Τι είχες το πρωί? Ήμουν χαμκοβεριασμένος και συνειδητοποιώ, όχι συνειδητοποιώ, επιβεβαιώνεται η εντύπωση που έχω για τον εαυτό μου ότι δεν είμαι για, για πιώματα και τέτοια πράγματα. Αν και το χαρήκαμε πάρα πολύ το θεσμό, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αλλά ξύπνησα χάλια. Εντάξει, χάλια, όχι χάλια, εγώ δεν ξέρω. Ξύμισα, χάλια. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι θα έρθω στο γραφείο και μ, δεν θα πάει καλά η φάση. Αλλά με αυτό το σύντομο power nap που ύστερα <laughs> από 8 χρόνια πρώτη φορά έκανα power nap. Εγώ. Δεν κάνει power nap. Γενικά δεν κάνω, τα συγχαίρομαι. Okay. Ναι, δηλαδή, μα προσανατολίζουν πάρα πολύ γιατί ειδικά το χειρότερο μου είναι ύπνο μεσημέρι, power nap το χειμώνα και ξυπνάω και έχει βραδιάσει. Αυτό, είναι, αυτό με, ναι. με ισοπεδώνει. Αλλά τώρα που ήρθα δεν νομίζω ότι γίνονταν διαφορετικά. Οπότε ψιλοέζησα εκεί, νομίζω τρία, τρία τέταρτα κάπου εκεί πρέπει mm. να Εντάξει, ήταν μεγάλο γενικά. Ήταν το power up είναι 20 λεπτάκι. Ωντός. Και, και παίζει και το coffee nap. Τι είναι αυτό. Το coffee nap το ξέρει. Όχι. Το, το coffee nap είναι όταν ε, ε πρεσιά, Ναι. Με τη μία δηλαδή σφινάκι φάση. Ναι. Και κοιμάσαι για 15-20 τότε... λεπτά και, με το που και, είναι. Έλα ρε. Ναι. Απλά πρέπει να βρει το χρονισμό που στον οργανισμό σου σου τα σκάφη. Δεν νομίζω ότι μπορώ τόσο εύκολα να με πάρει ο ύπνο. Ε, έχω εμπειρία στο θέμα και πλέον είναι. Κοίτα, υπάρχουν μέρε που δεν κοιμάμαι, αλλά εντάξει, αυτά ναι. είναι okay. για άλλου λόγου, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά το το να με πάρει ο ύπνο δεν παίζει πολύ. Okay. Είναι πολύ εύκολο. Όχι και όχι, μα απλά έχω ένα χρόνο μέχρι να σβήσω, α πούμε. Είναι κάτω το πεντάλεπτο. Okay. Έλα ρε, μτά. Ναι, ρε, ναι. Πολύ ωραία. Ό, όταν το πάρω απόφαση. Τώρα δυστυχώ πολλά βράδια ρε παιδί μου mm -hmm. χαζεύω και δεν μ' αρέσει. Okay. Αλλά άμα αποφασίσω ότι θα κοιμηθώ είναι πεντάληπτο τύπου. Είμαι τυχερό αυτό. Okay. Πάντω εμένα αυτό ήταν, ήταν αυτό που λέω. Ήταν η επιβεβαίωση ότι δεν είμαι για αλκόολια και τέτοια. Και το, το συνειδητοποιώ ειδικά τώρα. Λοιπόν, θα πω το εξή. Καταρχά ειδικό δεν είμαι, αλλά θα πω τη, τη δική μου προφανώ ε, εμπειρία. Θυμάμαι για πολλά χρόνια στο παρελθόν που όταν ήμουν και μικρότερο θα έβγαινα και πάρα πολύ συχνά και καθημερινέ. Να έχω το παράπονο ότι ξύμε στη μέρα μου, δεν έχω την ενέργεια που θέλω, δεν προλαβαίνω, δεν κάνω τεράνο. Συνεχίζω να το έχω τώρα, αλλά σε μικρότερο βαθμό και θα έλεγα ότι έχω ωριακά και λίγο λιγότερο χρόνο. Με την έννοια ότι έχω βάλει μέσα το Aikido, έχω και άλλα πράγματα που κάνω. Αλλά έχει μειωθεί πάρα πολύ το αλκοόλ από τη mm. ζωή μου. Που ποτέ δεν ήμουν. το αλκοόλ, ό,τι να κάνει. Που ποτέ δεν ήμουν τη Δηλαδή να πω ότι. Εντάξει, okay, έχουν, έχουν υπάρξει κάνα δύο φάσει στη ζωή μου που ξέρει, έβγαινα πολύ, αλλά κατά βάση. Έχει καμιά μπύρα, τίποτα τέτοιο, γιατί έτσι και αλλιώ στην μπύρα είμαι. Ε, από τότε που ειδικά από τι καθημερινέ έχει εξαφανιστεί το αλκοόλ από τη ζωή μου εντελώ, δηλαδή μηδέν. Και ξέρει, το Σαββατοκύριακο κάμια μπύρα, ίσω. Τσουλάει η καθημερινότητα πολύ καλύτερα. Ε, 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 η δικιά μου, η δικιά μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που πίνει και είναι καλύτερα από το να μην έχει πιει το προηγούμενο βράδυ. Όχι, αλλά... Δεν είχα συνειδητοποιήσει εγώ ότι ακόμα και το να πιω μια μπύρα το προηγούμενο βράδυ ή ένα ποτήρι κρασί έχει τελικά διαφορά. Γιατί σου, σου χαλάει τον ύπνο. Ναι. Οπότε αυτό σου δίνει παραπάνω κούραση και παίζει έχει φάση. Ναι. Αυτό. Αλλά Παρ όλα αυτά... Έ, Έχει χαβαλέ πάντω. Έχει χαβαλέ. Πέρασα έχω... πολύ ωραία στην παρότσα Για που μένα πάντως το, το μυστικό είναι τέτοιο. Το, το νερό, πολύ νερό. Μόνο αυτό με σώζει. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Δηλαδή ο κανόνα είναι ένα ποτήρι νερό μονορούφι πριν κοιμηθώ ή δύο ποτήρια νερό αν έχω πιει ξέρω ένα-δύο ποτηράκια ή τουλάχιστον τρία ποτήρια νερό μονορούφια. Εγώ έκανα αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν για κάθε ποτό. Ηταν και. Επειδή δεν ήθελα να την ακούσω, για κάθε ποτό έπαιρνε και τρία ποτήρια νερό. Εντάξει. Το οποίο ήταν βασανιστικό για το πώ συχνά πήγαινα στην τουαλέτα. Αλλά ξύμιζα με καθαρό κεφάλι την επόμενη μέρα. Είχε και... καλό ήχο σύστημα στην τουαλέτα τουλάχιστον να ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, γενικά είναι, έχει χαβαλέ. Ε, και εγώ ζωρίστηκα. Ο Άντμο ο Χρήστο μα όρισε, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ναι. πειράζει. Είναι δυνατό. Πάντα ο Χρήστο με ζωρίζει, με, φέρνει στα όρια μου. <laughs> είναι <laughs> νομίζω το, το. το, όχι το, η νέμεσή σου. Ναι, πέλεσα, το... ναι, 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 Είναι, η νέμεσή μου. Ο arch-enemy, α πούμε. Ναι. <laughs> Μια χαρά. Cool. Σήμερα λοιπόν πάρει, mm -hmm. μετά από αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή. Ε, για την τρίτη βράδυ μα. <laughs> για την τρίτη βράδυ μα. Αλλά τρίτη. Έχω να πω ναι. τρίτη ναι. άπειρο Λοιπόν, ε, θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε ναι. μια κλασική ερώτηση-παύλα συζήτηση που έχουμε με φίλου. και ξεκινάει λέγοντα ότι ρε, μα ακούει το Instagram, γιατί είπα αυτό ναι. και είδα διαφήμιση για εκείνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Την οποία έχει ξεκινήσει να καταρρύπτει. Ξεκινάμε ναι. με, λοιπόν από το προφανέ. Ότι προφανώ και θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, τεχνικά δεν εμποδίζει κάτι μια συσκευή να ηχογραφεί συνέχεια, να στριμμάρει τον ήχο ναι. και μετά να υπάρχει κάποιο software το οποίο παίρνει ένα σαζάμ mm -hmm. το οποίο παίρνει, καταλαβαίνει τι λε και μετά σου φιντάρει πίσω διαφημίσει. Οκ. Okay. Αυτό τεχνικά μπορεί να συμβεί. Να φύγει αυτό το μέσο. Οπότε δεν είναι αυτό το... Δεν, δεν εκεί εμένα η ένστασή μου. Σίγουρα μπορεί να, ε, να ε, καταλαβαίνει. Βέβαια... Έχω μια ένσ... εκεί έχω μια άλλη τεχνική ένσταση. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνει αυτό και τα κινητά να έχουν την μπαταρία που έχουν και να κρατάνε όντω μία και μία μισή μέρα. Εμένα δεν κρατάει, αλλά. Εντάξει, εσύ έχει iPhone εσύ το οποίο έχει δραματικά μικρή εσύ, μπαταρία. Έχω 12, σα παρακαλώ. Το mini, όμω. Α, το mini, όχι το εσύ. Έχουν... Ναι, ναι, αυτά έχουν δραματικά μικρή μπαταρία. Όλα. Ναι, γαμό... Έχουν θέμα. Θα, βρει... θα βγει, κανένα κινητό μικρό που να. Ε, Εμένα μου αρέσει τελικά το μέγεθο που έχει το κανονικό, το iPhone. Όχι το mini. Δεν με ενδιαφέρει όμω αυτό. Με ενδιαφέρει αν θα βγει κάτι. Όχι εννοώ. Το... Θα... <laughs> πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτεί. <laughs> είναι καλό μέγεθο. Ε, Θα το σκεφτώ όμω. Ε, ωραία, οπότε, οπότε η μπαταρία. Τε, τεχνικά γίνεται. Θεωρώ βέβαια ότι θα είχαμε θέμα με την μπαταρία. Mm -hmm. Αυτό είναι το ένα. Αυτό έχει κάποια implications, όπω λέγονται. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα ισχύει. Πρέπει να κάνουμε κάποιε άλλε παραδοχέ. Πρέπει να κάνουμε την παραδοχή ότι το, κράτος, το κράτο, όχι το κράτο, αυτέ οι εταιρείε οι οποίε παίρνουν τα δεδομένα έχουν ένα backdoor. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή του έχει δώσει μια δική τέτοια πρόσβαση η Apple ή ο εκάστοτε κατασκευαστή του κινητού, να μπορούν να ρουφάνε από το μικρόφωνο πληροφορία, χωρί αυτό όμω εμφανίζεται στο χρήστη γιατί στο iPhone, όταν γράφει από το μικρόφωνο. Ανάβει το φωτοβολταϊκό. Ναι. Θα μπορούσε αυτό να μην γίνεται. Και στο, και στο Android παίζει ναι. αυτό. Θεωρητικά θα μπορούσε να μην γίνεται. Αν και είμαι αρκετά σίγουρο ότι είναι hardwareικό όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι κάποιο μπορεί να το ελέγξει, αλλά. Okay, μπορεί να μην είναι. Είναι λογισμικό. Αφού είναι. Το, το λαμπάκι δεν είναι ε, λαμπάκι. Είναι. είναι πάνω στην οθόνη του κινητού, φαίνεται. Α, ναι, sorry μπερδεύτηκα με τις κάμερα ναι. στο... Στο τη κάμερα. Ναι, εντός... Στο Max την κάμερα. Στο Max την κάμερα μπερδεύτηκα. Έχει δίκιο. Ωραία. Και ολοκληρώνοντα αυτό το μεγάλο έτσι, θα πω ότι κατά τη γνώμη μου η κατάσταση είναι πολύ πιο creepy Okay. από αυτό. Δηλαδή το να πει ότι εγώ ακούω το, το τι λε και σου φιντάρω διαφήμιση. Οκ. Okay. Yeah. Σιγά. Είναι πραγματικά όπω είναι το Google Search, όπου πας και γράφει και μαθαίνει και στα φιντάρει μετά. Και απλά είναι και το text to speech, το οποίο έτσι κι αλλιώ το έχει το Google Search. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι μπορεί να Speech to text. Ανοίξεις, speech to σκεφτεί ότι μπορεί να ανοίξει Google, Google Search να του μιλήσει, να ψάξει. Ήδη γίνεται. Για μένα, το πιο creepy, και εκεί που μπορούμε να πάμε σιγά σιγά και να δούμε πράγματα, mm -hmm. είναι το ότι αυτό καταλαβαίνει ότι εσύ θέλεις κάτι από τα συμφραζόμενα, το συγκείμενο. Δηλαδή, είμαστε εμείς εδώ μαζί τώρα οι τρεις, θα πω, <laughs> τίποτα άλλο. Θα πω ότι είμαστε εδώ οι τρεις. Και ανοίγει ένα στο κινητό του να ψάξει για φώτα, mm -hmm. γιατί επειδή εμεί συζη... εμείς συζητάμε για φώτα, Stop. Ανοίγει. Δεν μα το λέει ότι ψάχνει για φώτα. Γιατί δε, δε, όχι επειδή μα το κρύβει, αλλά ανοίγει να δει κάτι και το βάζει στην τσέπη. Και επειδή φαίνεται ότι όλοι είμαστε στην, ήδη, στο ίδιο, στην ίδια, τοποθεσία, μετά σε όταν πα σπίτι, ανοίγει το... και σου εμφανίζει διαφημίσει. Γιατί λέω, αυτή ήταν στο, στο, ίδιο δωμάτιο, γιατί μπορεί να το δει. Και από την τοποθεσία, και επειδή μπορεί να μιλάνε με Bluetooth τα κινητά, μα είσαι δώσεις, δικαιώματα γιατί δεν το θυμασαι mm -hmm ή μέσα από το Wi-Fi να κάνει ε, cast. Οπότε εσύ να σου εμφανιστούν οι διαφημίσει επειδή κάποιο άλλο έψαξε που ήταν σε κοντινό χώρο από σένα. Και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Ναι, και και βρίσκει σιγά σιγά το ότι υπάρχουν ε, ομάδε ανθρώπων ή κινητών. Το... οποίο Τα οποία έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ενδεχομένω. Οπότε έχει μια καλή πιθανότητα εσύ, να κάνει. Εσύ τι πιστεύει, Μα ακούνε. Κοίτα, θε, θεωρώ ότι το, το σενάριο που λέει ότι το Instagram μας ακούει, το Instagram, το hipsy το, το Instagram. Instagram μας ακούει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβαίνει. Γιατί αν υπάρχουν μάλλον άνθρωποι πολύ πιο έξυπνοι από εμάς, οι οποίοι φροντίζουν και τους αρέσει να ψάχνουν και να βρίσκουν τέτοια πράγματα, mm -hmm. και αν κάτι είχε βγει θα ήταν καταστροφικό για την Apple, να. ή για την Google αντίστοιχα, και για τα κινητά τους. Ε, κατ' επέκταση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τον έχει κάνει μια τέτοια. Ε, να έχει αφήσει μια τέτοια δυνατότητα να γίνεται η Apple ή η Google στα κινητά. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ασφαλή του λογισμικού, για το πώ εμπιστεύει ένα κινητό ή όχι κλπ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό θα έχει βρεθεί αν είχε γίνει. είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όντω υπάρχουν αρκετέ ε, δικλείδε ασφαλεία, δηλαδή μπορεί να δει πότε χρησιμοποιεί και τελευταία φορά το, το μικροφωνό σου, από ποια εφαρμογή και το καθεξή. Που θα μπορούσε να το δει αυτό, δηλαδή ακόμα και αν το κάνει τη στιγμή που το κλείνει ή κάποια άλλη στιγμή που δεν είσαι ενεργό, θα μπορούσε να πα και να το δει αυτό. Άρα λοιπόν αυτό το πρώτο νομίζω ότι δεν παίζει πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι ότι όντω αυτό είναι πολύ ακριβό. Ε, θα μπορούσε βέβαια να μου πει ότι αυτό έχει κάποιο. Πλέον τα κοινά έχουν γίνει πάρα πολύ δυνατά στο πώ επεξεργάζονται έχουν κάποιο σε εισαγωγικά AI μέσα του. Οπότε μπορεί και επεξεργάζονται πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα τοπικά. Άρα θα μπορείς να μην στριμμάρει ήχο, αλλά να παίρνει τον ήχο, να τον περνά σε ένα μοντέλο. Αυτό να μπορεί να κάνει extract, κάποια annotations, ότι μίλησε για κάποια θέματα τα οποία είναι ξέρω εγώ να έχει ένα εκατομμύριο θέματα που μπορεί να βρει πούμε, αυτό το πράγμα, και να στριμμάρει αυτά τα θέματα πίσω. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να σου βελτίωσει και την μπαταρία ενδεχομένω. Mm -hmm. Σε ένα βαθμό. Πάλι όμω θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τεχνικά είναι δηλαδή, πολύ, πολύ, πολύ σύνθετο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φθηνό να βρει τεχνικέ όπω αυτέ που ανέφερε πριν, δηλαδή το ποια κινητά σχετίζονται, βρίσκονται στον ίδιο χώρο κλπ. Και, από αυτά, από αυτή την πληροφορία να μπορέσει να, να πα το τι θα μπορούσε ο Αντώνη να, να, βρει. Όπω επίση είναι φοβερό το, το πώ κατηγοριοποιούνται από την άλλη μεριά οι διαφημίσει. Δηλαδή όταν ε, εσύ ξεκινά και βλέπει κάποιε διαφημίσει, και για κάποιε από αυτέ δίνει παραπάνω προσοχή, είτε πατά για να τι δει, είτε όχι κλπ. Αυτό δίνει αυτόματα ένα σήμα και σε βάζει σε άλλα κλάστερ. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο πιθανό να καταλάβει τα φώτα επειδή βλέπει κάμερε, α mm πούμε, -hmm. βιντεοκάμερε, παρά επειδή σ' άκουσε. Οκ. Okay. Ε, και αυτή είναι και μάλιστα η πρωτογενή πληροφορία που έχει το Instagram. Δεν είναι και πληροφορία η οποία θα μπορούσε με τα cookies ή με κάτι άλλο να μην. Ε, να μπλοκαριστεί. Mm -hmm. Γιατί εσύ σαν πάρει, βλέπεις μια διαφήμιση που κάπω σου ήρθε και από αυτή τη διαφήμιση καταλαβαίνει και άλλα πράγματα για σένα και από το πόσο που πατάς, πόσο πατάς και πόσο ασχολείσαι καταλαβαίνει και τέτοια πράγματα. Mm -hmm. Ένα από τα πράγματα που μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα το οποίο και αυτό δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να, να βγει και να μου εμένα στη, στη φάτσα μου, αλλά... Ε, τελευταία ξεκίνησα και έβλεπα το, το, Drive to Survive της Formula 1, το δοκιμαντέρ που έχει στο Netflix. Okay. Ε, το οποίο παρόντι μου αρέσει τρελά η Formula 1, έως δεν βλέπω ποτέ. Μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε γενικά το έκανα λίγο binge watch και είδα 4 σεζόν, πέντε, δεν θυμάμαι πόσες oh, είναι, ξέρα Ναι, σε δύο-τρει μέρε είχα το τρίμηνο. Έλα ρε! πρωτομαγιά, σε απλά ο καναπέ και εγώ είχαμε γίνει ένα, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Okay. Ε, anyway, οπότε κάποια στιγμή ξεκίνησε το Instagram να μου βγάζει reels τα οποία είχαν Φόρμουλα 1. Το οποίο δεν μου είχε ξαναγίνει ποτέ. Ούτε ψά. Δεν είχε γουγκλάρει κάτι. Έχω δεν γίνεται. Όμως. Κάτι γουγκλάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ίσω από εκεί δηλαδή. Αλλά δεν το θυμάσαι και αυτό είναι που είναι το κρύπη. Ναι. Κάνει πράγματα που δεν θυμάσαι. Δεν ξέρω. Λέει, τώρα το λέω γιατί δεν ξέρω αν ακούγεται στο μικρόφωνο, ότι για τα φώτα δεν πατήσαμε τίποτα. Ναι, αλλά θα μπορούσε να σε έχει βάλει σε ένα κλάσσερ, θα μπορούσε να σου έχει κάνει πολλά πράγματα τα οποία Απλά τυχαίνει, θα σου έδειχνε μια διαφημίση για φώτα κάποια στιγμή και απλά έτυχε να στη δείξει. Ή μπορεί να έχει βρει ότι πρέπει να δείξει εμένα αυτή τη διαφημίση για τα φώτα, οπότε να το συνέβη εκείνη τη στιγμή. Άρα παίζει και σε τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον να μπούμε και όντω θα το κάνουμε μόλι κλείσουμε, να δούμε το, το ιστορικό του browser Μπορεί να έχει ψάξει πριν μια μέρα. Όχι, ε. Δεν, δεν φάση αναζήτηση εξοπλισμού. Δεν είναι στη φάση αναζήτηση εξοπλισμού. Τα επαναλαμβάνω okay. γιατί δεν ακούγονται εδώ. Ωραία, όχι. Κοίτα, το, το ακούω. Παίζει πάρα πολύ αυτό. Ε, είναι μαγευτικό το πώ οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν ρε, δημού, να, να βρουν το ότι πραγματικά εκείνη τη στιγμή μπορεί να θέλει. Mm -hmm. Όπω είναι και φανταστικό το ότι πα και μιλά στο chat GPT για παράδειγμα και ρωτά κάτι το οποίο εσύ ξύπνησε και θεωρείς ότι δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει. Κάτι για τη μάνη ξέρω, Κάτι για, ναι. για το χωριό σου. Που ναι. Μπορεί να μην είναι γνωστό. Και υπάρχει πληροφορία γι' αυτό. Καλά, θα σα τρελάνε τώρα λοιπόν. Ένα από τα πράγματα που προσπαθούν να το πούμε έτσι οι οργανισμοί να προστατέψουν τον το κόσμο από τι εταιρείε που θέλουν να συνεφάρουν πληροφορία είναι βασικά το να μπορούν να καταλάβουν τι υπολογιστή χρησιμοποιείς τέτοια πράγματα όταν εσύ δεν θελεις mm -hmm. λοιπόν και είχαν βρει έναν τρόπο που είναι, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον μπλοκάρεις γιατί αυτός ο τρόπος συνεφαρίσματος είναι αντάρτικο εντελώς τι, η, η, λοιπόν αν εσύ Είχε ρυθμίσει να μην επιτρέπει, ξέρεις, Google Analytics και τέτοιο browser σου, ο Brave, για παράδειγμα. Mm -hmm. Είχα, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία, η Google το είχε κάνει, είχε βρει έναν τρόπο, παρόλα αυτά, να καταλαβαίνει σε τι υπολογιστή είσαι. Πώς το είχε κάνει αυτό, όταν φτιάνει σελίδες... Mm -hmm. Το λέω τώρα γιατί δεν είμαστε όλοι προγραμματιστέ στο δωμάτιο. Λοιπόν, όταν φτιάχνει σελίδε, έχει μια γλώσσα προγραμματισμού, λέγεται CSS, στην οποία εκεί πα και λε, παιδί μου, τα χρώματα και όλα αυτά τη σελίδα. Ένα από τα πράγματα που έχει εκεί είναι τα media queries. Τα οποία τι λε, λε, αν η ανάλυση είναι τόση, Κάνει τα χρώματα black, ξέρω Άμα η ανάλυση είναι μεγαλύτερη, μικρότερη, κάνε αυτό για να μπορεί να έχει διαφορετικά site, το site να φαίνεται διαφορετικά στο κινητό, στο tablet, στο, στο desktop. Οπότε αυτοί τι κάνανε. Ανάλογα με το μέγεθο τη οθόνη ή με κάποια τέτοια χαρακτηριστικά που μπορούσε, φορτώνανε, ζητούσαν μια εικόνα για background, διαφορετική, mm -hmm. όλε διάφανε. Οπότε, όταν πήγαινε στο σερβερ και έλεγε φέρμα αυτό το background, ανάλογα με το ποιο background ζητούσε, το οποίο δεν ήταν κάτι, ήταν κάτι διάφορο, αυτοί καταλαβαίναν αυτό ο υπολογιστή τι χαρακτηριστικά έχει. Mm -hmm, ναι. Τρομερό. Δηλαδή. Και, και είναι αυτό για παράδειγμα. Λε, πώ ξέρει ο άλλο, για παράδειγμα, ότι εγώ χρησιμοποιώ, ξέρω εγώ, Firefox και θέλει να μου προτείνει να πάω σε. Edge, σε Internet Explorer, ξέρω, λέω τώρα μια μαλακία. Ε, έτσι είναι και η... το email tracking, άλλωστε. Το email tracking ναι. πρακτικά γίνεται μέσα από τι φωτογραφίε. Δηλαδή, όταν εσύ τραβά μια φωτογραφία, κάθε, κάθε email, άμα είναι το Mailchimp για παράδειγμα, mm -hmm. έχει μια φωτογραφία η οποία σε όλου θα φανεί η ίδια, αλλά το, το URL είναι διαφορετική από μένα σε σένα. Άρα, ανοίγοντα εγώ τη φωτογραφία μου, μπορεί να ξέρει το, το Mailchimp ότι όντω την άνοιξα. Ναι, αυτό είναι το ένα πράγμα. Το αλλά αυτό που λέω εγώ είναι το να καταλάβουν τι ναι, είναι αυτό. Και τι είναι αυτό, σωστά. Is. Ναι, όχι, είναι. Και αυτό το οποίο σκέφτονται τα media queries που είναι για να εμφανίζει οθόνε responsive ανάλογα, έχουν θέματα με την ιδιωτικότητα. Νομίζω υπήρχε πάντω ένα, ένα, spec το οποίο κάπω προσπαθούσε να το περιορίσει αυτό. Το, 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 είχα δει πριν πολλά χρόνια. Λες σήμερα. το, το browser hints. Το... Α, αυτό είναι για να στέλνει ένα στο browser, νομίζω, χωρί. Είναι ένα το οποίο είναι για να καταργήσει τον user agent που ακόμα δεν το έχουν συμφωνήσει. Α, okay. Δεν ξέρω αν αυτό, αλλά είχε ξεκινήσει ένα κίνημα για να καταργήσουν τον user agent, στο οποίο λέει κάποιε πληροφορίε και συζητούσε κάπω πιο συγκεκριμένα πράγματα, mm -hmm. Αλλά δεν νομίζω, ότι, πήγε, δεν νομίζω ότι πήγε καλά αυτό, γιατί αυτό το ξεκίνησε η Google, αν θυμάμαι καλά, και όλοι τη λέγανε αυτό απλά σας βοηθάει να κάνετε τράχη περισσότερα πράγματα. Ισχύει, γιατί νομίζω αυτό με τα Χίντ που λε είναι ότι πρακτικά το όλο το analytics κομμάτι αντί να ε, οδηγείται από την JavaScript πάνω στο, στη σελίδα, οδηγείται από τον ε, browser. Mm. Οπότε κατ' επέκταση η πληροφορία μπορεί να είναι λίγο πιο πλούσια αυτή που στέλνετε. Από την άλλη, όμω, αντίλογο είναι ότι εσύ μπορείς σε επίπεδο browser να πας και να κόψει mm. και να ελέγξει μάλλον τι analytics που θα πηγαίνουν. Άρα λοιπόν είναι λίγο. Όπω θα έπρεπε να είναι και η φάση με τα cookies. Δηλαδή η φάση με τα κούκκι. Να δέχεσαι τα κούκκι. Μα αυτό, αυτή, αυτό, το οποίο σου έρχεται, αυτό πήγα και το ίδιο, για παράδειγμα. Μπήκα σε ένα site μια εταιρεία η οποία έλεγε Δέχεστε τα κούκκι και αυτέ τι μαλακίε. Και πήγα να δω στο δίκτυο και στον κώδικα αν κάνει κάτι διαφορετικά ανάλογα με το αν δέχεσαι ή αν δεν δέχεσαι τα κούκκι. Κάνει. Όχι. Όντω. Τίποτα. Ναι, περισσότερο αυτό που σου λένε, οι περισσότεροι πολλοί, αυτό το οποίο σου λένε, σου λένε Δέχεσαι τα κούκκι και αυτά. Και εσύ λε Όχι και το γράφουν. Ή και να πεις ναι δεν σου δίνω κούκκες γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν, δεν ξέρω, αλλά... Κοίτα, πάντω σε επίπεδο browser πλέον μπορεί πολύ εύκολα να κόβει τα, τα, cross domain cookies. Δηλαδή τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί στο Google Analytics και, άλλα, ε, και άλλε πλατφόρμε ναι. σαν αυτή, ώστε να μπορούν να σε ακολουθούν σε πολλά διαφορετικά websites. Γιατί πρακτικά όταν εγώ βάζω ένα cookie, μπορώ εγώ είτε, να, του, να το περιορίσω σε κάποιο domain, Hmm. ή να το περιορίσω ακόμα και σε HTTP only, δηλαδή να μην μπορεί η JavaScript να έχει πρόσβαση στο cookie αυτό. Yeah. Άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένω να κάνει σε αυτό το browser είναι να να, επιτρέ... ναι, να μην επιτρέπει τα, τα cross domain τα HTTP only, μάλλον να επιτρέπει μόνο HTTP only cookies. Θα ε... μπορούσε να είναι μια ιδέα. Είναι τρομερό πάντω το από πού μπορούν να πιαστούν πληροφο... ε, μπορούν να πιαστούν εταιρείε και να βρουν πληροφορίε για σένα. Mm -hmm. Από ναι. σημεία τα οποία δεν μπορεί να τα φανταστεί. Ποτέ, Πάντω, ε, ειδικά τώρα τα τελευταία νομίζω, δύο χρόνια, που έχει γίνει πολύ μεγάλη ε, φασαρία, κυρίω για Facebook, Google και τι λοιπέ οι οποίε κάνουν πάρα πολύ cross-tracking, ε, ε, είχε βγει η Google και είπε ότι έρχεται το τέλο των cookies και είχε προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο που εκείνη θα κάνει track και θα σε βάζει σε κάποια groups. Δηλαδή, πλέον δεν θα μπορεί να, με μεγάλη ευκολία να, να κάνει beacons. track εσένα. No, δεν θυμάμαι πώ λέγεται, μπορεί. Okay. Αλλά η λογική είναι ότι από την δραστηριότητά σου θα σε κατατάσει σε κάποιε περσόνε. Και με βάση αυτέ τι περσόνε θα βλέπει διαφήμιση. Άρα πάλι θα βλέπει personalized. Mm. Αλλά δεν θα είναι δεμένο αυτό με τον πάρη. Ή θα είναι σαν να λε κατά κάποιο yeah. τρόπο σαν να κάνει εγγραφή εσύ σε κάποιε ροέ διαφημίσεων διαφορετικέ. Οκ. Okay. Το οποίο ίσω είναι πιο λογικό, ίσω είναι πιο καλό. Και... <laughs> δεν ξέρω, εμένα η personalized διαφήμιση ακόμα δεν μου αρέσει. Εγώ την προτιμώ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν την προτιμώ. Γιατί καταράσει η διαφημίσεις Από μόνες τους διαφημίσεις για μένα είναι χειρότερες okay. Δηλαδή, η, η δια... άμα δει μια διαφήμιση η οποία δεν είναι personalized και είναι καλή, είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορεί να δει. Δηλαδή, okay. μερικέ φορέ βλέπει κάτι σε ένα billboard ή σε μια. Ε, εντάξει, billboard στην Ελλάδα δεν παίζει, ρε παιδί μου. δεν να πηγαίνει. Ξέρω να πηγαίνει στα χωριά, ρε παιδί μου, και να ότι ο φούρνο σε 10 χιλιόμετρα στη Λουβαδιά, ξέρω εγώ. Λες, 13 χιλιόμετρα, ναι. Ισχύει. Έκλεισε όμω αυτό ο φούρνο. Δεν πειράζει. Ε, <laughs> τα τα λεφτά στο Billboard. <laughs> τα τα λεφτά στο Billboard. Νομίζω όμω απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση στην Ελλάδα τα Billboard. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι αυτά που βλέπει στα, στα. χωράφια δεν νομίζω ότι προβλέπονται. Αυτά ίσω είναι η αλλά εγώ θυμάμαι παλιά να υπάρχουν κάποια billboards και μάλιστα γυρνούσαν και όλα και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά χρόνια να παρατηρήσω ναι. Ε. billboard. Έχω την εντύπωση ότι δεν, δεν είναι... τέλο πάντων, είναι λίγο πιο περίεργο στην Ελλάδα. Αλλά ανοίγει ένα περιοδικό, ε, ανοίγει ένα site και έχει κάτι το οποίο... Ε, οι διαφημίσει που εγώ έχω δει και έχω πει wow τι ατάκα ήταν αυτή, πώς τη σκέφτηκε αυτή». Mm -hmm. Άρα, δηλαδή, θεωρείς ότι... Οι personalized είναι ίσως πιο χρήσιμες. Για πα... Και όντως αυτό εμένα με εξυπηρετεί, δηλαδή για κάποιο τρόπο μένα μου πρότεινε τώρα το Instagram ένα συγκεκριμένο σκουπίδι του και έχω ανοίξει και βλέπω. για να μπει μέσα. ναι. <laughs> ε, δεν το βλέπετε αυτό εδώ, φαντάζομαι. Λοιπόν. <laughs> γιατί, γιατί εγώ γενικά. Λοιπόν. Έψαχνα σκουπί του απεγνωσμένα. Έψαχνα σκουπίδι του απεγνωσμένα. Με ξεπερνάει αυτό, το ξέρει. <laughs> γιατί δεν. Ωραία, λοιπόν. Εμένα δεν μ' αρέσει στο σπίτι να είναι η σακούλα με τα σκουπίδια στην ψύχρα έτσι να κρέμεται έξω. Οκ. Okay. Ένα. Άσχετο το αποτελεί. κάνουμε κάποιοι αυτοί. Αυτό. Έχουν τη σακούλα που κρέμεται στην κουζίνα το κάνει, αυτό κάνει κι εσύ. Ναι. Ε, έχει τη, τη σακούλα να κρέμεται. Όχι, μέσα στην κουζίνα, στο ντουλάπι, ξέρω εγώ, κάτω από το νεροχύτη. Και εκεί είναι στα σκουπίδια, εκεί είναι έξω στην ψύχρα. Εμένα αυτό με χαλάει, για παράδειγμα. Θέλω να είναι κρυμμένα τα σκουπίδια, δεν θέλω να τα βλέπω. Άρα δεν το έχει να κρέμεται απ' έξω. Α, εντάξει, εντάξει. Anyway. Οπότε. Οπότε. Βρήκα, βρήκα κάτι μικρού σκούπιδεντονικέδε που του είχε το Επίση δεν ήθελα να καρφώσω στο, στα ντουλάπια από μέσα. Γιατί okay. είναι, είναι τη ιδιοκτήτρια, δεν θέλω εγώ να, να παρέμβω. Δηλαδή, θα ήθελα να παρέμβω το λιγότερο δυνατό. Okay. Και, και, και δεν είχε και χώρο να βάλει σκούπιδεντονικέδε, α πούμε. Έξω λοιπόν. έχω σκούπιδεντονικέδε. Ανώ στην παλικόνα. κουζίνα, αλλά έξω από το ναι. ντουλάπι. Έχω χώρο, αλλά δεν θέλω γιατί θα μου φάει χώρο. Okay. Δεν υπάρχει λόγο αυτό το ντουλάπι. Για πάμε. Λοιπόν, και εκεί έχω τα σκουπίδια τη ημέρα. Τα μαζεύω, τα βγάζω έξω στο μεγάλο σκουπίδι των ΙΚΕ μια φορά την εβδομάδα, στι 10 μέρε, τα πετάω όλα μαζί. Λοιπόν. Δεν έχει σκουπίδια μια φορά τι 10 μέρε. Λέω κάθε μέρα. Ναι, ενώ για, για 10 μέρε δεν γεμίζει μια σακούλα μεγάλη. Όχι πολύ. Κοιτάξτε, okay. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Πόσα πώς... σκουπίδια μπορεί να έχει στο σπίτι σου. Δεν ξέρω. Εγώ, α, γενικά... Δεν μετράω ανακύκλωση. Ανακύκλωση είναι ξεχωριστή. Ναι, ε, ε, εγώ γενικά πετάω με τη μία, δηλαδή τη μικρή α πούμε την πετάω με τη μία. Δεν, ε, δεν τι μαζεύω. Okay. Οπότε είναι, δεν μπορώ να υπολογίσω okay. πότε θα γέμιζε μια μεγάλη σακούλα. Okay. Λοιπόν, οπότε έχω πάρει ένα, ένα, μικρό καλαθάκι το οποίο κρέμεται το πούμε, από, το, okay. από το τουλάπι, το έχω γυρίσει προς τα μέσα και είναι έτσι. Αλλά αυτό είναι, είναι μικρό. Αρκετά. Και μου εμφανίζει ένα τώρα το Instagram για να πω εκεί, το οποίο είναι, στο μέγεθο όπω πρέπει. Και σου έχει και αυτό μαζί. Απλά είναι είναι ακριβό νομίζω, έχει 20 ευρώ. Και δεν ξέρω αν θα έδινα 20 ευρώ. Δώσε 20 ευρώ, μου εκεί πέρα. Ναι. Ο πλήρωσε και διαφήμιση ναι. στο Instagram. Πού τα βγάλει, τα λεφτά. Ναι, και έχει και τύπου σου λέει: Έχει και βεντούζα, το βάζει στον τοίχο. Mm -hmm. Έτσι ώστε αν θε να το έχει π.χ. στο μπάνιο, να το καλαθάκι σου, να μην ακουμπάει κάτω για να μπορεί να σουγκαρίζει, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Anyway. Αναρωτιέμαι. και Θέλω να πω ότι αυτό μου το πούλησε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όντω. Η διαφήμιση αυτή προσωποποιημένη που μου ήρθε μου έδωσε ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα. Είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι ακριβώς διαφήμιση. Είναι προώθηση αυτό. Okay, καταλαβαίνω Βέβαια δεν λες. μιλάμε τώρα για ορισμός και την διαφήμιση. Αλλά δεν είναι ότι μου πέταξε την ατάκα και μου λέει πω φίλε λέω πως το σκέφτηκε αυτό. <σκοίλυνες> Κοίτα για να για να πάμε στ... εγώ προτιμώ τι προσωποποιημένε διαφημίσει γιατί προτιμώ να έχω περιεχόμενο το οποίο θα μου είναι χρήσιμο. Θα μου πει από την άλλη, μπορεί απλά να σκρολάρει τη διαφήμιση και να μην ασχοληθεί καθόλου και ναι. μία ή άλλη. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Εμένα, για παράδειγμα, με έχει πεθάνει σαν να μου βγάζει τέτοιο, να μου βγάζει κάδου ε, για κρύα μπάνια. Αλήθεια. Ναι, 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 φουρ, φουρ. Αυτό δεν έχει νόημα, αφού έχει μπανιέρα. Και δεν πέριδες. έχω μπανιέρα. Α. Αλλά... Ε, ψάξει για cold plunges. Όχι, αλλά μάλλον εκεί πέρα όταν ξεκίνησα να ακολουθώ Huberman Έπαιξε φασούλα. Παίζει να έχει κάποιο επεισόδιο εκεί κοντά ναι. που ήταν για cold plunge. Οπότε. Α, τίπε... Κάπου πάτησα. Με το που άνοιξε και την πρώτη διαφήμιση μετά, ειδικά τελείωσε. Μετά δεν έχει. Blogger, εδώ είναι η θεία. Πάντω για να συνέλετε, έλετε, έκανα δύο κρυαντού σήμερα το πρωί, να ξέρει. Δύο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Με, με τι είσαι στο ενδιάμεσο. Μπήκε και ξαναμπήκε. Μισή ώρα, μία. Α, ναι. Ενώ ναι, 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 ναι. Διαφορετικά, διακριτά. Ντους. Ναι, ντούζε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ζεστό σήμερα. Κλασικά δηλαδή. <laughs> okay. Τελικά θα πάρει cold plans. Δεν είμαι ακόμα έτοιμο ψυχολογικά, αλλά. Για να δώσει τα χρήματα ή για να μπει στο κρύο. Για να μπω στο κρύο. Γιατί άμα το πάρω, θα, θα το πάρω για να κάνω, ξέρω εγώ, σχεδόν κάθε μέρα. Αν είναι λογικό. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ειδικά στο μπαλκόνι. Το μπαλκόνι είναι λίγο παλιά πολυκατοικία. Πάντα φοβάμαι ότι δεν είναι καλό να βάζει. Γιατί το, το κακό με όλα αυτά, τα μπιστονοειδή, είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση νερού, το οποίο είναι πολύ μεγάλο βάρο. Σχε... Και σε μικρό σημείο, σε μικρό χώρο. Δε πόσο βάρο είναι και σκέψει πόσοι άνθρωποι αντιστοιχούν σε αυτό που μπορούν να είναι έξω στο μπαλκόνι. Ναι, ξέρω εγώ, άμα είναι. Θα μου πει 80 λίτρα θα είναι, άρα ένα άνθρωπο χοντρικά πόσα θα είναι. Ναι. Εγώ, δεν θα είναι πάρα πολύ. Πόσα mm. λίτρα είναι μια μπανιέρα. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Δε πόσα λίτρα είναι το cold plans. Ναι, καλή ερώτηση. Ναι. Αλλά άμα βάλει και έναν άνθρωπο μέσα, Ωραία, άρα δηλαδή. πα στα ξέρω 200 κιλά πες. <laughs> Δεν χωρά. Να σου πω, άμα είναι 10 άνθρωποι έξω στο μπαλκόνι, θα πέσει. Όχι. Δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει αυτό. σω βασικά το έχω στο μυαλό μου πιο πολύ για τύπου οι κάτι πισινούλε μήνυ και κάτι τέτοιο που βάζουν κάποιοι στα μπαλκόνια και πάντα με αγχώνουν αυτά. Α, ah, okay. Οπότε ίσω για. Mm. Γιατί η πισινούλα, ρε παιδί μου, έχει και χώρο που είναι μη χρήσιμο. Ενώ αυτό πρακτικά τι είναι. Όσο νερό χρειάζεσαι, είναι σένα για να γεμίσει μέχρι πάνω. Δεν, έχει, κάτι... δεν έχει, νόημα να έχει πολύ. Σωστά. Σωστά. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Θα το δω. δεν ξέρω. Αλλά. Ναι. Αν το κάνει, θα, θα έρθω κι εγώ να ξέρει να μπω μέσα. Ταυτόχρονα. <laughs> όχι. Ah. <laughs> δεν χρειάζεται. Το βίω οποίο... Καλά, μέσα σε όλα τα άλλα. Εγώ γελούσα γιατί κάποια στιγμή εξέταζα σχε... σχετικά σημαντικά την ιδέα να πάρω μια διαβλακία. Και σκεφτόμουν αν έχει νόημα ή όχι. Και συνειδητοποίησα ότι πολλοί το κάνουν απλά με πραγματικά με ένα σκουμπεντενικέ. Α, ah, ναι, ναι ναι, ναι. Γιατί χι... ναι, ναι. Δηλαδή είναι σαν ένα σκουμπεντενικέ. Αν πάρει αυτού του που είναι, εγώ, ένα 50 όπω ναι, 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 ναι. Και απλά μπαίνει μέσα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα αισθάνεται και λίγο ηλίθιο που εγώ θέλω <Τα>... να πάω. Να δώσω λεφτά για αυτό το <Τα>... πράγμα. Αν, αντί να πάρει ένα σκοπίδι, δεν είναι και. Δεν είμαι ακόμα έτοιμο. Μπορεί να γίνει. Σεβαστό. Αλλά για να πάμε πίσω πάλι στο, στην παρακολούθηση. Ε... νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με το κόστο που έχει η παρακολούθηση και αν αυτό το πράγμα βγάζει νόημα. Ναι. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιο να μπει στο κινητό σου να ανοίξει όλα τα μηνύματα και να τα δει. Ναι, είναι η απάντηση. Μπορεί να βάλει ένα Predator 2 ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να φτάσει και να, να ξεπεράσει όλε τι άμυνε τι οποίε μπορεί να έχει και ένα, ένα κινητό. Ναι. Η ερώτηση είναι, αξίζει κάποιο να πληρώσει αυτά τα λεφτά για σένα, Για μένα μάλλον όχι. Δεν ξέρω για σένα. Όχι, σίγουρα όχι. Άρα λοιπόν πα σε κάτι πιο απλό. Δηλαδή σκέφτομαι το Predator 2 για παράδειγμα, νομίζω είναι... ξεκινούσε από τα 100.000 ανάλογα με το τι θέλει να κάνει κάπου ακού. Δεν ξέρω. Δεν έχω πάρει τον κατάλογο μαύρη αγορά για το Predator. Λέω ότι άκουσα τώρα και αυτό, mm -hmm. όπω λοιπόν, λέω, σπέκουλα είναι. Ναι. Προφανώ. Για πε. Οπότε μετά πα κάτι πιο φθηνό. Αξίζει να στείλω χίλια emails τα οποία είναι phishing και αυτά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φθηνό. Ναι. Και μπορεί κάτι να μου γυρίσει πίσω. Άρα λοιπόν έχει να, ε, πάντα σε όλα αυτά τα πράγματα έχει να κάνει να, με το πόσο ακριβό είναι κάποιο να σε παρακολουθήσει, να πάρει τα στοιχεία σου, να σε προσπελάσει από την ασφαλεία σου και το και αν αυτά τα λεφτά αξίζουν για σένα. Άρα λοιπόν, όσο είσαι ένα σύμβολο όπω εμεί, μάλλον αυτό το κόστο είναι αρκετά μικρό που κάποιο θα μπορούσε να δώσει για να mm. κάνει επίθεση σε σένα ή για να παρακολουθήσει εσένα. Και αυτό το οποίο αξίζει σε μεγάλο scale εκεί είναι να μπορέσει να καταλάβει σαν μηχανικό. Τη συμπεριφορά ενό ατόμου, τι θέλει, με τι λιγότερε δυνατέ πληροφορίε. Και εκεί είναι το τρομακτικό. Μπορεί να πετύχει αποτέλεσμα το οποίο θα περίμενε αν ο άλλο άκουγε τι έλεγε. Κι όμω η συμπεριφορά σου το προδίδει και πολύ περισσότερα με το να είχε μόνο την ομιλία. Γιατί υπάρχει η τοποθεσία, υπάρχουν πολλά. Και... Ακριβώ εκεί. Άρα λοιπόν γι' αυτό νομίζω ότι δεν μα παρακολουθούν. Φυσικά δεν μας παρακολουθούν. Όλοι με τη φωνή. Δεν, δεν σε ακούει το Instagram. Αλλά μπορεί να καταλάβει με πολύ πιο φθηνό τρόπο από το να σε άκουγε και να έχει κάνει αυτή αυτό. τη διαδικασία και με, με πιο μικρό ρίσκο, έτσι. Γιατί το. Άμα σου έλεγε το Instagram ότι σε, σε παρακολούθησε λόγω αυτού, αυτού και αυτού και σου βγάζει τη διαφήμιση, θα έλεγε μαλακία, αλλά οκ, okay, υπάρχει ναι. αυτό. Αν όμω έλεγε Σε παρακολουθώ και σε άκουσα και γι' αυτό σε όλη τη διαφήμιση, θα τρελόταν ο κόσμο. ή τουλάχιστον ναι. αυτή είναι η συμπεριφορά που έχει σήμερα. Άρα δεν αξίζει το Instagram να ρισκάρει να σε ακούσει για να φτάσει. Είχε ένα feature σας. κάποια στιγμή το Facebook, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, που σου λέει ότι διαφημίζει γιατί στην εμφανίζει. Το, το κάνει, νομίζω, η Google. Σε μεγάλη... Η Google είναι, δεν θυμάμαι, Κάποιο το έλεγε. Σου λέει, σου εμφανίζει διαφημίζει γιατί έχεις δει πέντε site που ταιριάζουν και δεν ξέρω εγώ τι. Okay. Ναι και σου λέει γιατί προτείνεται αυτή η διαφήμιση και λέει γιατί έχεις μπει στο τάδε site το οποίο είναι διαφημιστή σε εμά και έχει καταχωρηθεί σε, αυτέ τι αυτές τις κατηγορίες. Θα το δούμε μετά αυτό. Ναι. Δηλαδή εμένα μου φαίνεται πιο τρομακτικό το ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί λίστα με το τηλεφωνό μου και το όνομά μου κάπου εκεί πέρα έξω και με παίρνει το τηλέφωνο και μου λένε γραφτεί. Εμένα ξέρεις τι μου φάνηκε τρομακτικό και από τη μια τρομακτικό από την άλλη ξενέρωτο. Πώς κάποιος κόσμος Έβρισκε εγκόμενου με αυτόν τον τρόπο. Και θα σα πω τι εννοώ. Για μου. Πήγαινε, πηγαίνει ρε παιδί μου σε ένα bar, σε ένα club, σε ένα καφέ. Κοιτά κάποιον κάποια που σου αρέσει. Δεν ζητά τηλέφωνο για κάποιο λόγο ή δεν μπάζει ρε παιδί μου να μιλήσει. Γιατί, οκ, τέλο πάντων. Δεν. Anyway. Και μετά ε, σου το εμφανίζει στα προτινόμενα για να κάνει friend request, στο facebook. Και αρχίζει, μετά τον μπλα μπλα. Και έχω ακούσει τέτοιε ιστορίε, δηλαδή έχω ξέρω άτομο το οποίο λέει, ξέρεις εγώ βγήκα, βγήκα έξω και είδα αυτή την τύπησα και μετά έψαχνα στο Tinder ή στο Facebook ή δεν θυμάμαι που, τι μου έλεγε τέλο πάντων, την βρήκα και αρχίσαμε να μιλάμε μετά από εκεί. Οκ. Okay. Ναι. Από την άλλη μπορεί να πεις ότι η κοινωνικά αυτό σε βοηθάει. Δεν ξέρω. Ξέρεις, μπορείς πάντα να τα δεις και από τις δύο πλευρές. Είναι περίεργο. άσχετο το τι, τι πετυχαίνει. Είναι περίεργο. Απ, είσαι στον ίδιο χώρο με κάποιον και απλά επειδή είσαι στον ίδιο χώρο, είναι πολύ πιο εύκολο μετά από απόσταση να ζευγαρώσει. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Ε, ε, είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Σκεπτώ... Α, αν γίνεται αυτό, φαντάζομαι πω ακόμα μπορεί να γίνει για να πληρώσει. Ε. Γιατί από αυτό, από το να βρει γκόμενο, δεν έχει να κερδίσει κάτι το Facebook, φαντάζομαι. Ή το χύψει το Facebook. Αλλά από το να αγοράσει. Το Tinder όμω έχει. Ή το Tinder έχει. Το Tinder δεν Δεν θα είναι περίεργο. Κοιτάξτε το αν Tinder. Βρεις, ναι, ξέρω τι θα πει. Ο σκοπό του Tinder είναι μετά να μην χρειάζεται το Tinder. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα το Tinder δεν θέλει να μην χρειάζεται το Tinder. Εξαρτάται. Άρα μάλλον το Tinder επικεντρώνεται σε ευκαιριακέ σχέσει. Ε, καλά, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. <Τιντερ> επικεντρώνεται Για πε. Σε αντρέ. Ναι. Οι οποίοι. είναι καμένη σε εισαγωγικά. Το Tinder επικεντρώνεται σε άντρε που είναι full καμένοι σε εισαγωγικά. και χρειάζεται να κάνουν συνδρομέ είτε τερμαν, είτε περέτο, είτε περεξάμεινο με ποσό από 60 μέχρι 200 ευρώ το χρόνο, δεν ξέρω πόσο είναι και με αποτέλεσμα να βλέπει, σε περίπτωση που χάσει κάποια από μάτς να βλέπει ποια να που έχει κάνει like να του στείλει από μόνος του μήνυμα αυτός χωρί να έχει κάνει μάτ. Γιατί του, μου αρέσει πολύ ο Αντώνη και θέλω να στείλω στον Αντώνη που σώνει και καλά μήνυμα. Δεν θέλω να το χάσω. <laughs> χωρί να γίνει το μάτ. Και πληρώνει μια συνδρομή για να μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα. Οκ. Okay. Οπότε οι καμένοι άντρε πληρώνουν συνδρομέ. Συσσαγωγικά. Ναι. Συσσαγωγικά. Άνθρωποι. Για να ξεπεράσουν και... τα όρια ναι. μα του Tinder. Ουσιαστικά. Πληρώνουν συνδρομέ οι οποίε σου επιτρέπουν να δει ποιοι δεν σου έχουν κάνει είναι να σου κάνουν like ή ποιοι σου έχουν κάνει like. Χωρί να, χωρίς να του κάνει κι εσύ όμω πίσω. Α πούμε ότι είμαστε όλοι σε ένα χώρο, αυτή θα στιγμή. Ναι. Πρέπει να πω καθέναν οποιοδήποτε direct. Ναι. Τι είναι, δεν μου διαφεύγει Τώρα, γιατί πρέπει να μου πει το μάτι. Πρέπει να αρέσουν και οι δύο ένα ναι. τον άλλο. Ναι. Να ματσάρουν τον άλλον. Από τη στιγμή που εγώ μπορεί να μην ματσάρω ποτέ με την Μάρια. Ναι. Και θέλω τόσο πολύ του τη Μάρια και τρέα, Θέλω να τι μιλήσω. Δεν δε, έχω δει καμία αυτή τη Μάρια. Ναι. Πληρώνω στο Tinder συνδρομή για να μπορέσω να μιλήσω τη Μαρία, Μαρία. να τη κάνω παραπάνω. Από το Άρα το. πληρώνω στο Tinder για να μπορώ να μιλάω με άτομα τα οποία δεν μου έχουν κάνει ακόμα like. Ενώ κανονικά πρέπει και οι δύο να είμαστε να κάνουμε match. Πιθανόν Μάλιστα. οι ποιε μου έχουν κάνει πιθανόν like και εγώ δεν τι έχω κάνει αν μου αρέσει να πατήσω κι εγώ. Κατάλαβα. Οπότε το Tinder είναι μηνύα. Γιατί ah. το κοστίζει και πώ είπατε για 1,6 billion revenue, κάπου διάβαζα το Tinder. Ναι, το. Μα το dating, το να, το να ζευγαρώσει, είναι και θέμα πλέον. Γιατί άμα το σκεφτεί, παραδόξω ενώ προχωράει. Παραδόξω, δεν ξέρω αν είναι παράδοξο, αλλά καθώ προχωράει ο πολιτισμό, οι άνθρωποι είναι όλο και πιο απασχολημένοι. Εγώ το έχω παρατηρήσει με άτομα στην ηλικία μα, τα οποία δυσκολεύονται. Να βρουν συντρόφου. Όντω δυσκολεύουν. Ναι. Είναι, είναι δύσκολο και γιατί. Ο, ο κόσμος εγώ σκέφτομαι, σκέφτομαι. Έλα, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Βγαίνει έξω, κάποιον θα γνωρίσει. Αλλά το κοιτάζω τώρα και μετά εγώ in retrospect. έστω ότι θα βγει έξω, πού θα κυκλοφορήσει. Θα κυκλοφορήσει σε καναμπάρ, εκεί, όχι απαραίτητα, αλλά πάει με περισσότερε πιθανότητε να είναι κάτι εφήμερο και ευκαιριακό. Φέαρ, αλλά αυτό είναι. Και σκέψου, δίνεις στο Tinder 20 ευρώ και είσαι ένα μήνα. Δίνεις στο bar 20 ευρώ και έχεις δύο ποτά. <laughs> <laughs> Άρα, τι συμφέρει; <laughs> Και δεν φτάνουν. <laughs> <laughs> και δεν φτάνουν. <laughs> εντάξει, υπάρχουν και άλλες περιστάσεις, παιδί <laughs> μου. Εντάξει, εντάξει δεν δε λέω αυτό. Γάμοι, ιστορίες αυτά. Αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένα αυτά. Είναι, είναι ζόρικο όσο <laughs> Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Πώς πήγαμε στο Tinder. Ναι. Κάπως πήγαμε στο Tinder. <Δεν> ναι, και, ο, για το ότι το, το dating γενικά έχει. Ο, ναι, και λέγαμε ότι το Tinder έχει να κερδίσει με το να σου προτείνει άτομα. Και mm. λέει εσύ ότι έχει να κερδίσει όμω. <Δεν> ναι, δηλαδή, άμα σε βρει τα σωστά άτομα. Όχι, γιατί άμα το Tinder όμω εστιάζει στο ευκαιριακό. <Δεν> ναι, τότε ο, είσαι μια χαρά. Ενώ είναι ένα άλλο το οποίο λέγεται Bumble, νομίζω, κάπω έτσι. Ναι, γι' αυτό. Απλά αυτό μπορεί να το δώσει και live. Μπορεί να το και Lifetime. Α, οκ. Εδώ έχουμε πολύ καλέ πληροφορίε, βλέπω. Έχει hey, κάνει dating το facebook, facebook dating, okay. δεν, δεν μπαίνω πλέον καν στο facebook, έχω ναι, μόνο το ο, messenger ο, και λίγο. το facebook δεν, δεν ασχολούμαι από πλέον, πολύ λίγο, μόνο twitter yeah. και linkedin, twitter έχει το καλύτερο feed από όλα για μένα και instagram, γεμάτα σκουπίδια αλλά ωραία σκουπίδια, στο instagram χαλάω πολύ χρόνο Μπορεί να το κόψω, δεν είμαι στη φάση που το... το έχω βγάλει το κινητό το έχω αφήσει μόνο στο ipad για να χαζεύω, <laughs> δηλαδή <laughs> το, δεν, TikTok δεν βάζω καν, δεν έχει νόημα. Ούτε εγώ. Βλέπω YouTube Shorts και, Reels στο... στο... Ναι, αλλά... Στο Instagram εμένα το... όσοι έχουν δει το feed μου μου λένε ότι είναι... Ότι του ταράσει το πόσο random είναι γιατί ξέρω εγώ εμφανίζονται μπριζόλε, μετά εμφανίζονται ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ, okay, μαγειρική προφανώ, μετά σκηνέ από τη φύση, μετά κόμικς, μετά ο Τζο Μπάιντεν ο ο να χάνει τα λόγια του. Ε, Μιμς είναι, είναι ό,τι να είναι. Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Το Instagram feed μου. είναι να ακούσουμε και εγώ γενικά. Καλή φάση. Εντάξει, κοίτα, γενικότερα τώρα για να ολοκληρώσουμε τι παρακολουθήσει, ναι. που νομίζω ότι είναι σημαντικό, νομίζω ότι πάντα έχει ότι όλα είναι πιθανά τεχνικά. Ναι. Από να σου πάρει κάποιο το κινητό και τα μήνυματά σου χωρί να το ξέρει, μέχρι το να σου βγάζει μια διαφήμιση με πολύ καλό αλγόριθμο. Mm -hmm. Όλα αυτά έχουν διαφορετικό κόστο και νομίζω ότι απλά όλα αυτό που έχει σημασία είναι το αν αξίζει κάποιο να σε στοχεύσει ή να σου να υποκλέψει πράγματα για το κόστο που θα έχει αυτή η διαδικασία. Σωστά. Αυτό νομίζω Το οποίο είναι παντού στην ασφάλεια. Δηλαδή, τίποτα ναι. έχει να κάνει με ασφάλεια, το σημαντικό είναι να αυξήσει το κόστο του κάποιο να μπορέσει να πάρει το, ναι. το πράγμα. Θα μπορούσε κάποιο να κάνει μία brute force επίθεση για να βρει τον κωδικό σου σε μία βάση που είναι salted και χάσει και οτιδήποτε άλλο το password σου, ξέρω εγώ με Bcrypt και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Η απάντηση είναι ναι. Αξίζει να βάλει την υπολογιστική ισχύ για να το κάνει αυτό. Μάλλον όχι. Οπότε πάμε στα passkeys. Επόμενο επεισόδιο. Passkeys, εγώ έβαλα passkeys στην Google πάντως. Κι εγώ έβαλα. Ωραία φάση. Περιμένουμε να μα το ενεργοποιήσουν και στο Google Workspace γιατί ακόμα δεν γίνεται. Μ ε, Μπορεί να δηλώσει. Σε... Όχι, λέει θα το κάνουμε στι επόμενε εβδομάδε. Ναι, 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 το, το είδα. Έχι, το Πήγα το... και εγώ να το ενεργοποιήσουμε τη μία και δεν το βρήκα. Ναι, μπήκα και εγώ στο διαχειριστικό, αλλά. Μάλλον ναι, κάναμε ναι, το ίδιο ναι, πράγμα. Ναι, ναι. Ωραία. Ε, αυτά γενικά. Τέλεια. Οπότε δεν ξέρω αν μα ακούει το Instagram. Σίγουρα θα βάλουμε έναν ωραίο clickbait τίτλο. Ναι, τέλεια, οπότε, ναι. ναι, πέρα ναι να βάλω πάνω. Τέλεια. Το ναι. κάνουμε τώρα. Μπαμπαμ. Μπαμ. Εννοείται. Ε, έχουμε προτείνουμε πραγματάκια. Ναι, βεβαίω. Εγώ είχα ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά και πρότεινα καφέ. Και αυτή τη φορά θα προτείνω το Tailor Made που πηγαίνουμε, νομίζω. Δεν θυμάμαι σε ποια εδώ είναι, αλλά anyway θα βάλουμε link. Κολο... Δεν είναι κολοκτρονίο. Όχι, ή... δεν, 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 είναι παράλληλο κολοκτρονίο. Ναι, γι' αυτό λέω δεν. Αθηναίδο είναι, είναι κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων. Tailor Made, εξαιρετικό καφέ. Επίση είναι ένα από τα αγαπημένα μα που... που πηγαίνουμε. Αυτό. Σούπερ. Λοιπόν, θα, θα, κάνω τρελό ε, suggestion. Θα μιλήσω για το φράου. <laughs> που βγήκαμε χθε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά γιατί είχε μουσική που, είχε, που άκουγα μάλλον πριν από δεκα, τόσα χρόνια που έβγαινα. Ναι. Οπότε είχε πολύ πλάκα, ρε παιδί μου. Ήταν blast from the past. Μπορεί να φύγει η μέρα, γιατί νομίζω ναι. έχει διαφορετική μουσική ένα μέρα. Αλλά περάσαμε ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ανεβάζαμε το μεσορολική, α είναι αλλά είχε ναι. πλάκα. Και ήταν τρίτη, μαλά, ακραίο. Ε, τρίτη ή τρει ώρα ήταν γεμάτο, ρε φίλε. <laughs> ναι. Φράου. Αυτά. Συμφωνώ, πολύ ωραίο. Οπότε αυτά. Ε, ε, ναι. Σεζόν 4, έψοδο 25. Νομίζω, ναι, νομίζω είμαστε 25. Σούπερ, άρα μα μένουν άλλα 7. Ναι. Έτσι. Ωραία, φίλε, φτάνουμε στο τέλο. Φεύγουμε στο τέλο. Ναι. <laughs> Τέλεια. Αυτά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.